αντιπροσωπευτικά κλίμα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εκλέγει πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη. Χάνουν οι δύο αντίπαλοί του, ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Γεράσιμος Αρσένης. Λέγεται ότι από αυτή τη συνεδρίαση ο Γιώργος Παπανδρέου είχε δώσει μυστικά τη στήριξή του στον κύριο Σιμίτη. Είναι ένα ενίγμα, ό,τι ξέρετε εσείς, ξέρω και εγώ. Ιούνιος του 1996. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ζει πια. Τρεις μέρες μετά την κηδεία του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου τάσεται δημοσίως υπέρ της θέσης του κυρίου Σιμίτη να είναι πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το ίδιο πρόσωπο. Ταυτίζεται δηλαδή απολύτως με το περίφημο «καθαρές λύσεις», κόντρα στην οικογένειά του και στις συμβουλές των πολιτικών του φίλων. Πιστεύω ότι ο σημερινός πρωθυπουργός πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Σιμίτης δεν αργεί να ανταποδώσει. Ορίζει αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών τον Γιώργο Παπανδρέου το Σεπτέμβριο του 1996 και τον κάνει υπουργό μετά την έξοδο του οργισμένου Θόδωρου Πάγκαλου από το Υπουργείο λόγω της υπόθεσης Οτσαλάν το Φεβρουάριο του 1999. Οι σχέσεις όμως των δύο δεν είναι πάντοτε ανέφελες. Τον Μάιο του 2002 ο Γιώργος Παπανδρέου απουσιάζει από τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Έχει κρυολογήσει, έλεγαν τότε οι συνεργάτες του. Αυτό όμως δεν είχε εμποδίσει τον Υπουργό Εξωτερικών να πάει στο γυμναστήριο. Γεγονός που έκανε την άλλη μέρα πολλούς να μιλούν για διπλωματική ασθένεια. Και πάλι ο Κώστας Σιμίτης τον δικαιολογεί. Ο κ. Παπανδρέου ήρθε άρρωστος από το Ρέικιαβικ εχθές το βράδυ. Τα σύννεφα όμως ξεπεράστηκαν γρήγορα. Όπως πολλές φορές στις σχέσεις των ανθρώπων, ένα ταξίδι μακριά από τις παραστάσεις της καθημερινότητας βοήθησε. Ιούνιος του 2003, στην Ουάσιγκτον Σιμίτης και Γιώργος Παπανδρέου συζητούν και συμφωνούν για την ανάγκη αλλαγών στο ΠΑΣΟΚ. Ένα μήνα μετά, ο Κώστας Λαλιώτης είναι παρελθόν για τη Χαριλάου Τρικούπη και ο Υπουργός Εξωτερικών είναι ο μόνος από τα μέλη του εκτελεστικού που βγαίνοντας από τη δραματική συνεδρίαση χαμογελά. Μια νέα αφετηρία, συλλογική προσπάθεια όλοι για στο κόμμα. Από εκεί και πέρα οι εξελίξεις τρέχουν. Ο Κώστας Σιμίτης που κλείνει ως τότε το θέμα της διαδοχής αρχίζει σιγά σιγά να διαμορφώνει ένα νέο κλίμα χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά στις αρχές Δεκεμβρίου το ρήμα «συμμετέχω» αντί του «θα ηγηθώ» όταν ρωτάτε για τις επερχόμενες εκλογές. Σαν έτοιμος από καιρό, ο Γιώργος Παπανδρέου σπέβδει να δηλώσει στο αεροπλάνο που τον φέρνει μία εβδομάδα μετά από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα παρόν για τη διαδοχή. Τον πρώτο λόγο έχει ο Πρωθυπουργός. Όταν πρέπει, δεν θα αρνηθώ να αναλάβω τις ευθύνες μου. Σε πλήρη αρμονία, ο κύριος Σιμίτης, λίγες μέρες αργότερα στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό, προχωρά ακόμη ένα βήμα. Θα διαμορφώσω και θα διαμορφώσουμε τις εξελίξεις τη στιγμή που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Όλοι ενωμένοι θα προχωρήσουμε νικηφόρα προς τις νέες εκλογές και τη νέα τετραετία. Οι δυο τους συναντώνται μυστικά λίγο πριν τα Χριστούγεννα στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Ο κύβος ερήφθη και ο κύριος Σιμίτης δίνει το δαχτυλίδι της διαδοχής στον γιο του Ανδρέα Παπανδρέου. Να καλησπέρισω τώρα τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Γιάννο Παπαντονίου. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη και τη συνάδελφό μου την Όλγα Τρέμη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Κύριε Μεϊμαράκη, θέλω να ξεκινήσω από εσάς. Σήμερα είδαμε εικόνες που δεν τις βλέπουμε συχνά. Αποδοκιμάστηκε το πρωί στον Πειραιά ο Πρωθυπουργός ο κύριος Κώστας Σιμίτης και θέλω να σας ρωτήσω κύριε Μεϊμαράκη αν αυτές οι εκδηλώσεις, οι ακραίες εκδηλώσεις σας βρίσκουν σύμφωνο ή αν έχετε άλλη γνώμη. Ξέρετε ότι εμείς δεν ενθαρρύνουμε τέτοιες εκδηλώσεις και πιστεύουμε ότι αυτές είναι ξένες με τον πολιτικό πολιτισμό που θέλουμε να επιβάλλουμε. Αυτές οι εκδηλώσεις δεν προέρχονται από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και η παρεξήγηση η οποία έγινε μεταξύ του κυρίου Χιτήρη και του κυρίου Ρουσόπουλου. Πάντως, κύριε Μεϊμαράκη, ο κύριος Χιτήρης σας κατηγορεί ευθέως. Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποδοκίμασαν σήμερα τον πρώτο κύριο Σιμίτη είναι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας. Κάνει λάθος ο κύριος Χιτήρης. Εγκάθετη της δεξιάς, είπε η κυρία Μεϊμαράκη. Εγκάθετη της δεξιάς, ακριβώς. Παρακαλώ να απαντήσω. Κάνετε λάθος, διότι ο κύριος Χιτήρης μίλησε αμέσως μετά τα επεισόδια στο λιμάνι. Και ο κύριος Ρουσόπουλος αναφέρθηκε στα συγκεκριμένα ζητήματα στο λιμάνι. Η διάψευση μετά, η οποία έγινε από τους εργαζόμενους, αναφέρεται για το Δημαρχείο. Τα επεισόδια και οι αποδοκιμασίες. Λέτε δηλαδή ότι είναι παρεξήγηση, αυτό λέτε. Βεβαίως, διότι καταρχήν ο κύριος Χιτήρης μίλησε για το λιμάνι και δεν είχαν πάει ακόμα στο Δημαρχείο. Και πριν πάνε στο Δημαρχείο, μίλησε ο ίδιος για το λιμάνι και μίλησε και ο κύριος Ρουσόπουλος για το λιμάνι. Η επίσκεψη στο Δημαρχείο έπεται από, είναι μετά από το λιμάνι. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, και επειδή ήμουνα μπροστά όταν ο κύριος Ρουσόπουλος έκανε τη δήλωση και γνωρίζω και τα γεγονότα από πρώτο χέρι, πρέπει να σας πω ότι οι δικοί μας φίλοι βεβαίως και επιδοκιμάζουν. Τον κύριο Καραμαλή, βεβαίως και επιδοκιμάζουν την πολιτική μας, αλλά δεν έχουν κανένα λόγο και δεν συνάδει με το δικό μας πολιτικό πολιτισμό. Λέτε λοιπόν ότι δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, αυτή η συγκεκριμένη ομάδα με τη Νέα Δημοκρατία. Σαφώς.
Αυτό λέτε. Μάλιστα. Ναι, αλλά εντελώς τυχαία όμως αποδοκιμάζει τον κύριο Σιμίτη, γιουχάρη πάνω τον κύριο Τρεμή, Σιμίτη και επιθυμεί τον κύριο Καραμαλή. Κάνετε λάθος. Καθόλου τυχαία. Εμείς επιμένουμε, ήταν οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν απολυθεί από τα λοιπάσματα και είχαν κάθε δικαίωμα, μάλιστα, κατά τη γνώμη τους, να αποδοκιμάσουν την πολιτική του κυρίου. Το καταδικάζει όμως, έτσι, καταδικάζετε τα γιουχαρίσματα. Σας επαναλαμβάνω ότι εμείς ούτε ενθαρρύνουμε, ούτε επιδοκιμάζουμε, ούτε θέλουμε, ούτε συνάδουν αυτά με το δικό μας πολιτικό πολιτικό. Γιατί φοβάστε τη λέξη καταδικάζω? Δεν φοβάμαι, κυρία Τρέμη, δεν κατάλαβα. Τα καταδικάζετε, αυτό σας ρωτώ. Σαφώς. Τελεία. Τα καταδικάζουμε. Είναι σαφές. Τελεία. Κύριε δεν Παπαντονίου. Όμως αφορούν εμάς. Ας ψάξει ο κύριος Χιτήρης στην πολιτική των απολύσεων που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολλές συγκεκριμένες εταιρείες για να βρει ποιοι τον αποδοκιμάζουν. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, κύριε Παπαντονίου? Θέλω να κάνω το εξής σχόλιο. Καταρχήν, διαπιστώνω ότι υπάρχει μια σύμπτωση μεταξύ αυτών οι οποίοι επιθυμούν τον κύριο Καραμαλή και αποδοκιμάζουν τον κύριο Σιμίτη. Αυτό υποδηλώνει καθόλου, ότι υπάρχει μια, κύριε... πολιτική κατεύθυνση σε αυτές τις εκδηλώσεις. Όχι, κύριε Παπαντονίου, γιατί στο λιμάνι. Εργαζόμενοι, κύριε Μεμεράκη, παρακαλώ, σας ακούω. Ναι. Οι εργαζόμενοι διέψευσαν κατηγορηματικά ότι συμμετείχαν σε οποιασδήποτε μορφή εκδήλωση. Κάνετε λάθος, δηλαδή, διαβάστε το. Πρωθυπουργού της χώρας. Εάν επιμένετε στη δήλωση αυτή, πιστεύω ότι τους προσβάλλετε και προσβάλλετε το ήθος του συνδικαλιστικού κόσμου. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω. Θα έλεγα να συμφωνήσουμε εδώ όλοι, ναι, ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι απαράδεκτες και θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα που και στο παρελθόν υπήρξε συχνά υπεύθυνη. Κύριε Υπουργέ, τις αποδοχή μας ο κύριος Μημαράκης, μην μιλούμε σε αυτό. Τον εκλογών, κύριε Λιάτσο, να τιθασεύσει, ναι, τους οπαδούς κύριε της Παπαντονίου, και να μιλήσει το κλίμα κύριε το οποίο πρέπει. Κύριε Παπαντονίου, ο κύριος Μημαράκης ήταν σαφής. Αποδοκίμασε τις συγκεκριμένες... Μισό λεπτό, κύριε Μημαράκη. Αποδοκίμασε τις συγκεκριμένες ενέργειες. Μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Όχι, με συγχωρείτε, μία διευκρίνηση, κύριε Λιάτσο. Πρώτον, οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν μιλάνε για το λιμάνι, μιλούν για το Δημαρχείο. Τα ζητήματα έγιναν στο λιμάνι και οι δηλώσεις έγιναν πριν πάνε στο Δημαρχείο. Κύριε Μημαράκη, η θέση σας είναι σαφές, να περιμένουμε σε αυτό. Κύριε, τώρα ήταν σαφή, και απορώ κιόλας γιατί η κυβέρνηση θέλει αυτή την ημέρα να δημιουργήσει ένα άλλο θέμα που επικοινωνιακά δεν τη βολεύει. Δημιουργήθηκε το θέμα. Η κυβέρνηση πήρε θέση. Κύριε Παπαντονίου, χαίρομαι δε που έχετε την ίδια ευαισθησία. Όχι, κύριε Παπαντονίου, γιατί χαίρομαι που τώρα βρήκατε αυτή την ευαισθησία. Θυμόμαστε όλοι το φόλα στο σκύλο των ΕΣΕΣ, το οποίο επιδοκιμάστηκε από όλους σας τότε. Εμείς σεβόμαστε την δημοκρατία και τηρούμε να υπενθυμίζουμε τις ασχήμιες που είχαν γίνει. Μην γυρίζουμε στο παρελθόν, κύριε Μημαράκη. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Δεν συμφέρει κανέναν. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Παπαντονίου. Ο κύριος Καραμαλής, κύριε Παπαντονίου, υποστηρίζει ότι ό,τι αλλαγές και να κάνει το ΠΑΣΟΚ, όποιος και να ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές, θα υποστεί συντηρητική ήττα το ΠΑΣΟΚ. Τι λέτε? Διαφωνώ, όπως καταλαβαίνετε, απόλυτα, διότι το ΠΑΣΟΚ έδωσε με αυτές τις αλλαγές που θα προωθήσει το στίγμα της ανανέωσης του πολιτικού μας συστήματος. Και πιστεύω ότι αυτό θέλει ο κόσμος. Η ανανέωση είναι σύνθετη. Σας λέει η Δημοκρατία όμως ότι είναι άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς. Το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ. Γιατί θα αλλάξει το ΠΑΣΟΚ αν πει ο κύριος Σιμίτης και έρθει ο κύριος Παπανδρέου? Μπορείτε να μου το πείτε αυτό, κύριε Παπανδρέου? Η αλλαγή σημαίνει. Κύριε Παπανδρέου, γιατί θα αλλάξει το ΠΑΣΟΚ αν αλλάξει ο κύριος Σιμίτης και έρθει στη θέση του κύριου Παπανδρέου? Γιατί αυτό είναι. Το ΠΑΣΟΚ αλλάζει διότι προσαρμόζεται. Είναι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Σας ρωτάω, είναι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ σήμερα το 2004 με το ΠΑΣΟΚ του 1974? Όχι. Είναι το ίδιο με το ΠΑΣΟΚ του 81? Όχι. Είναι το ίδιο με το ΠΑΣΟΚ του 90? Όχι. Άρα έχουμε μια πραγματικά εντυπωσιακή ικανότητα το ΠΑΣΟΚ, έχει αναδείξει στα 30 χρόνια της ζωής του να προσαρμόζεται τις εξελίξεις, να τρέχει μπροστά από τις εξελίξεις και να εκφράζει το καινούργιο στην, μάλιστα, Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία. Σας καταλάβαμε. Αυτό το αποδεικνύουμε και πάλι και γι' αυτό ξαναγινόμαστε κυρίαρχοι των πολιτικών εξελίξεων. Κύριε Υπουργέ, ένα ερώτημα που κυρίαρχη και όχι από ανθρώπους του κόμματος αλλά από άλλους πολιτικούς χώρους είναι: το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία ή συμμετέχει μόνο ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Παπανδρέου? Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι ξεκίνησε αυτό με μια πρωτοβουλία του Κώστα Σιμίτη. Εσείς ευνηδιαστήκατε με αυτή τη στάση του κ. Σιμίτη? Όπως όλοι μας. Διότι πράγματι, μάλιστα, ο Κώστας Σιμίτης δεν είχε μιλήσει με κανέναν για αυτές τις σκέψεις. Όμως τι στηρίζω. Μέσος τις περιοδίες στην περιφέρεια, ενδεχομένως. Και αυτό είναι το καινούριο, ξεκινώντας από την Αχαΐα. Από το Βαλέντζη. Για λόγους ιστορικούς. Και μετά θα πάει στην Κρήτη που είχε προγραμματιστεί να πάει ο Πρωθυπουργός. Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί, μάλιστα, ακόμη, αλλά είναι πολύ πιθανόν αν όχι στην Κρήτη να πάνε μαζί στην περιοδία στη Θεσσαλία. Παραμένουμε πάντα όλοι μαζί για να δούμε τις εξελίξεις. Αν θα προλάβουμε μέσα στη διάρκεια των δελτίων ειδήσεων την έξοδο του Γιώργου Παπανδρέου, να προχωρήσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Μια βόμβα κάτω από τα σπίτια τους υποστηρίζουν πως έχουν οι κάτοικοι μιας πολυκατοικίας στον Κορυδαλό. Στο υπόγειό της υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια υποσταθμός υψηλής τάσης της ΔΕΗ, όπως σε πολλές άλλες πολυκατοικίες της Αθήνας. Σήμερα όμως οι ζωές των κατοίκων απειλήθηκαν άμεσα όταν σημειώθηκε έκρηξη στον υποσταθμό. Και όπως κάθομαι εδώ πέρα πριν μία μισή ώρα και πλένω το αυτοκίνητό μου, ακούω ένα τεράστιο θόρυβο.
Δεν έδωσα πολύ σημασία, αλλά θα είναι κάποια αντικείμενα από τον πρώτο νόμο. Το θόρυβο. Τι συζητούσε μια μισή ώρα. Και να έρχεται το δικαιολογητικό, επί μια μισή ώρα ήρθε να του πει χρόνια πολλά. Πέστε μου, εσείς θέλετε να πιστέψουμε. Γιατί δεν βγήκε ένα κοινό, δεν τη συζητήσαμε. Και λέτε του χρόνια πολλά. Κύριε Ρέρτ, είναι σοβαρή τώρα. Είναι σοβαρό επιχείρημα αυτό για να τεκμηριώσει ότι η δίθεν το Πασόκ ή ο Γιώργος Παπανδρέου εκπροσωπούν τις ΗΠΑ. Καλά, η Νέα Δημοκρατία έρχεται να μας κατηγορήσει γι' αυτό. Μέχρι πρώτη μας κατηγορούσε για 17 Νοέμβρη. Παλιότερα μας κατηγορούσε για εκπροσώπους του Ανατολικού Μπλοκ. Παλιότερα μιλούσατε για συνωμοσίες της Σοβιετικής Ένωσης. Είμαστε τώρα, μιλάμε για τον 21ο αιώνα και ακόμη μιλάμε με τέτοια επιχειρήματα. Έχετε το κείμενο της ομιλίας του κυρίου Παπανδρέου. Θα εκμοντερνίσουμε κάποτε και θα εξυγχρονίσουμε τη ρητορική μας. Έχετε το κείμενο της ομιλίας του κυρίου Παπανδρέου στο Αμερικανικό Επιμελητήριο. Όλα τα έχω τα κείμενα. Σας παρακαλώ λοιπόν αύριο να το παίξουμε στον Α. Να δούμε τι είπε ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου. Ποιο είναι το πρόβλημα, πού τον εντάσσει. Ναι, πράκτορες δηλαδή. Παίξτε το, παίξτε το. Λοιπόν, παίξτε εγώ δεν έχω να πω κάτι. Αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Χατζηνικόλαου. Τι λέει, κύριε Εύερ. Δεν έχω να πω κάτι. Τι λέει η ομιλία του Γεωργίου Παπανδρέου. Όχι, δεν θα τη μεταφράσω εγώ. Διαβάστε την. Πάρτε την εσείς και θέλω να την κρίνετε εσείς. Αύριο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ένα λεπτό, κύριε Πρωτόπαπα, να ρωτήσω τον κύριο Εύερ, παρακαλώ. Πείτε μου, ποια είναι η εικόνα που έχετε για τον Γιώργο Παπανδρέου. Ποια είναι η εικόνα. Ναι, δηλαδή τα πολιτικά χαρακτηριστικά που θα του δείτε. Ενός ανθρώπου. Ακούστε, ο πατέρας μου. Είχε στενότατες σχέσεις με τον Γιώργο Παπανδρέου. Και εγώ με τον Γιώργο τον Παπανδρέου είχα καλές σχέσεις. Αλλά αυτό δεν μου αποκλείει τη δυνατότητα ως πολιτικού να κάνω ορισμένες κρίσεις και εκτιμήσεις. Δεν κρίνω το ήθος του. Κρίνω μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί το Πασόκ αυτή την ώρα να εμφανίζει ότι ο κ. Παπανδρέου ήταν αμέτωχος για την ανεργία, την ακρίβεια, τη φτώχεια, τα προβλήματα της υγείας και της παιδείας. Δεν συμμετείχε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ποιος ήταν τελικά ο υπεύθυνος. Έφυγε ο Σιμίτης ως αποτυχημένος. Και έρχεσαι. Γιατί εσείς δεν έχετε... Μίλησε με τον Πρωθυπουργό και βεβαίως το θέμα της συζήτησης ήταν το θέμα των εκλογών. Το πότε δηλαδή θα γίνουν οι εκλογές. Που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις είναι στις 7 ή στις 14 Μαρτίου, Δημήτρη. Μάλιστα, η συνάντηση λοιπόν και η συζήτηση των κυρίων Σιμίτη και Παπανδρέου διαρκεί ακόμη. Ασφαλώς σηματοδοτεί τις εξελίξεις, τις οποίες εμείς θα συζητήσουμε εδώ με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Κίμω Ναγκουλούρη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Αλογασκούφη και τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Καμπουράκη, διευθυντή ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού του Αντένα. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Να αρχίσω από εσάς. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Κύριε Κουλούρη. Να υπάρξει και να συνεχίζει, μάλλον να είναι παρόν ο ενθουσιασμός, η συσπήρωση, η ενότητα και θα έλεγα πριν απ' όλα πως η πρωτοβουλία του Κώστα Σιμίτη αναδεικνύει τον ίδιο σαν ένα ηγέτη που ναι, πάνω αλλά κάποιοι λένε, από τον εαυτό του. Στήρων θα έχουμε ποιοτικές και εστιασμένες σε συγκεκριμένα πολιτικά ερωτήματα. Δεν νομίζω ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα δούμε στο φως της δημοσιότητας πρόθεση ψήφου. Θα δούμε όμως θέματα με βάση τα νέα δεδομένα που θα διαμορφωθούν μετά τις ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις του κυρίου Σιμίτη αύριο το μεσημέρι. Δημοσκοπήσεις που ωστόσο, αν και δεν δείχνουν πρόθεση ψήφου, θα προδιαγράφουν το πολιτικό κλίμα και που σύμφωνα με τους ειδικούς, με αυτούς που διενεργούν αυτές τις έρευνες της κοινής γνώμης, ήδη τα πρώτα στοιχεία που έχουν καταγράφουν σημαντικές αλλαγές μετά και τις σημαντικές πολιτικές εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί. Μάλιστα. Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Να πω κάτι στην προηγούμενη κουβέντα μας που ο Γιάννης Αντύπας ορθώς έθεσε για το προεκλογικό στίγμα που θέλει να δώσει ο κ. Παπανδρέου. Όπως μας έλεγαν οι συνεργάτες, ο κ. Παπανδρέου έχει σχεδιάσει ουσιαστικά τις επόμενες κινήσεις του. Δεν πρόκειται όμως, λένε οι ίδιοι, να αποκαλύψει λεπτομέρειες πέρα από τα γενικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι γνωστά και σε μεγάλο βαθμό έχουν δει το φως δημοσιότητας. Δεν πρόκειται να ξεκινήσει κάτι πριν συνεννοηθεί με τον κύριο Σιμίτη και πριν ο κύριος Σιμίτης εκδηλώσει με τον πιο επίσημο τρόπο τις πρωτοβουλίες αυτές. Ακούω φασαρία, Γιάννη, πίσω σου. Δεν σε Γιάννη, αντίπα, μας ακούς.
Κάποιο πρόβλημα έχουμε στην επικοινωνία με τον Γιάννη Αντίπα. Τίτο, θα συνεχίσω με σένα. Θα ζητήσω αν είναι δυνατόν να βλέπουμε γενικότερα την εικόνα έξω από την κατοικία του Πρωθυπουργού και αν μας ακούει τώρα Αντώνη, ο Γιάννης. Αντώνη, τώρα στον Παπανδρέου, όπως ίσως θα βλέπετε κι εσείς, έχει στηθεί ένα στάντ. Ο κύριος Παπανδρέου θα πλησιάσει, θα κάνει τη δήλωση και θα μας ενημερώσει στο βαθμό που θα συμφωνήσει με τον κύριο Σιμίτη για το τι μέλη γενέστε. Πιστεύω ότι η αναμονή θα είναι λίγα ακόμα λεπτά ίσως και ο κύριος Παπανδρέου θα κάνει την πρώτη του δήλωση ουσιαστικά έχοντας πάρει και επισήμως το χρήσμα για τη διαδοχή του ΠΑΣΟΚ. Είναι βέβαια προφανές ότι το σύνολο της ενημέρωσης επισήμως θα το έχουμε αύριο μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη διάρκεια της δήλωσης προς τον τύπο που θα κάνει ο κύριος Σιμίτης στη 1 το μεσημέρι. Όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, στη συνέχεια διευκρινήσεις και λεπτομέρειες για την πορεία του ΠΑΣΟΚ προς το συνέδριο και τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής θα δώσει και ο γραμματέας του κόμματος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη στη Χαριλάου Τρικούπη. Να πούμε, Αντώνη, ότι και τι το Κοντόπουλε, έτσι επειδή είμαστε σε κόκκινο, όπως λέγεται, συναγερμό, εν αναμονή της εξόδου από την πρωθυπουργική κατοικία του Γιώργου Παπανδρέου, πάμε σε μία αναμέτρηση Γιώργου Παπανδρέου περισσότερο Κώστα Καραμανλή. Είναι προφανές, παρά Αντώνη, των νομίζω. Κομμάτων, αυτών καθ' αυτών. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι στην εποχή της εικόνας και μάλιστα της ηλεκτρονικής εικόνας η αναμέτρηση των προσώπων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Άλλωστε και τα δύο κόμματα και στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι και στους σχεδιασμούς τους στο άμεσο μέλλον, περιλαμβάνουν τη σύγκριση των προσώπων και την προβολή των προσώπων. Είναι σαφές ότι σε πολλές περιπτώσεις ο κόσμος ψηφίζει και πρόσωπα, ψηφίζει και πολιτικές. Και φυσικά εκείνο που θέλουν όλοι να αναδείξουν είναι ότι τα κατάλληλα πρόσωπα εκφράζουν τις κατάλληλες πολιτικές. Αυτό είναι ένα ζητούμενο και μένει να αποδειχτεί στην προεκλογική περίοδο αν τα πρόσωπα θα καταφέρουν να αναδείξουν εκείνες τις πολιτικές και να περάσουν εκείνα τα μηνύματα που θέλουν για να κερδίσουν τη μάχη η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει το πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει και μια διχογνωμία, δηλαδή θεωρούν αρκετοί, και εγώ δεν είμαι συνταγματολόγος, αλλά αυτό λένε πληροφορίες από το πολιτικό ρεπορτάζ, ότι για την ημερομηνία 14 Μαρτίου είναι μέσα στα συνταγματικά πλαίσια και δεν θεωρείται πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ενώ γιατί οι εκλογές το 2000 γίναν την 9η Απριλίου και έτσι έχουμε τη δυνατότητα ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά να είμαστε μέσα στο συνταγματικό όριο. Κάτι που για δύο ημέρες δεν συμβαίνει με την 7η Απριλίου, που είναι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τι ακριβώς, Γιάννη Αντίπα, ενώ βλέπουμε κάποιους να εξέρχονται από... Είναι τα πρόσωπα της ασφάλειας του κ. Σιμίτη, Αντώνη. Μάλιστα. Άρα δεν θα αργήσει από ό,τι υποθέτω, Γιάννη Αντίπα, να βγει ο Υπουργός των Εξωτερικών. Δυστυχώς, Αντώνη, η επικοινωνία μου με το στούντιο δεν είναι παρά ένας βόμβος. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Δεν μας ακούει ο Γιάννης Αντίπας, καθώς εμείς βλέπουμε ακριβώς. Αντώνη, να πούμε ότι το ενδιαφέρον από την απόψινή συνάντηση είναι και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλοι παρόντες. Είναι ένα τέτ α τέτ, πολύ κρίσιμο, ιστορικό θα έλεγα, μεταξύ του κυρίου Σιμίτη και του κυρίου Παπανδρέου, σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία διαδοχής, τουλάχιστον για τα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Και εκεί θα συζητηθούν ή συζητήθηκαν για την ακρίβεια, γιατί η συνάντηση είναι ήδη κοντά δύο ώρες σε εξέλιξη. Έχουν συζητηθεί πολλά κρίσιμα θέματα. Να δούμε αυτό ακριβώς, τι το Κοντόπουλε, καθώς εμείς βλέπουμε και θα εξακολουθούμε να βλέπουμε την εικόνα από την είσοδο της κατοικίας του Πρωθυπουργού. Τι ακριβώς οριστικοποιείται αυτή την ώρα στη συνάντηση? Νομίζω ότι θα οριστικοποιηθούν αρκετά πράγματα. Πολλά από αυτά θα τα ακούσουμε λίγα τώρα, νομίζω, από το στόμα του κ. Παπανδρέου. Τα περισσότερα αύριο από τις ανακοινώσεις του κυρίου Σιμίτη και στη συνέχεια τη δήλωση του κυρίου Παπανδρέου, ο οποίος έχει σχεδιάσει και αυτός να μιλήσει μετά τον Πρωθυπουργό, βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου και την κοινή συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γραφείου, την δήλωση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος συμφώνησε το πλαίσιο των κομματικών διεργασιών το μεσημέρι με τον κύριο Σιμίτη και θα κάνει τις δικές του ανακοινώσεις στη Χαριλάου Τρικούπη, και νομίζω ότι αρκετά από αυτά που σήμερα συμφωνήθηκαν και συζητήθηκαν ίσως να τα δούμε όχι το επόμενο 48ωρο αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα πηγαίνουμε προς εκλογές και καθώς θα αλλάζουν τα δεδομένα και θα δημιουργούνται νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Μας είπε, Τίτο Κοντόπουλε, προηγουμένως ότι αμέσως μετά τις δηλώσεις του κ. Παπανδρέου θα γίνουν και δηλώσεις στη Ριγίλης. Ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις.
ο κύριος Ρυσόπουλος έχει ήδη προγραμματίσει δήλωση αμέσως μετά την δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών και οι πληροφορίες λένε ότι ανάλογη στάση θα έχει και η Νέα Δημοκρατία και κατά την αυριανή ημέρα, δηλαδή μετά τις δηλώσεις του κυρίου Σημίτη αλλά και των υπολείπων στελεχών του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Χρυσοχοίδη, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει σε ανώτατο επίπεδο αντίδραση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω και των υπολείπων κομμάτων, γιατί θα είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Επειδή έχει κάνει ενδελεχές ρεπορτάζ, Τίτο Κοντόπουλε, στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, τι κλίμα επικρατεί μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες έχουν προαναγγελθεί βεβαίως, αλλά ούτως ή άλλως είναι ραγδαίες. Νομίζω ότι στη Νέα Δημοκρατία θέλουν, έχουν σχεδιάσει και ήδη αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, μια προσπάθεια, έχουν σχεδιάσει μια αντεπίθεση και μάλιστα θέλουν να χτυπήσουν ακριβώς εκείνα τα σημεία που θα προβάλλει ή που φέρεται ότι είναι αποφασισμένο να προβάλλει ο κύριος Παπανδρέου. Είναι χαρακτηριστική δήλωση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Κώστα Καραμαλή, ο οποίος το μεσημέρι στον Πειραιά χτύπησε ακριβώς τα δύο νέα συνθήματα που λέγεται ότι έχει σχεδιάσει το επιτελείο του Γιώργου Παπανδρέου να προβάλλει κατά την προεκλογική περίοδο το σύνθημα της νέας προοπτικής. Ο κ. Καραμαλής είπε ότι η νέα προοπτική είναι ένα σύνθημα το οποίο έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και συγκεκριμένο χαρακτήρα. Και το δεύτερο, το θέμα των ισχυρού πολίτη, το σύνθημα του ισχυρού πολίτη. Αυτό που μας έλεγε ο Γιάννης προηγουμένως, ότι ήδη ο κ. Παπανδρέου έχει σχεδιάσει το πώς θα ανταποκριθεί ή θα απαντήσει στην θέση, στη στάση που θα τηρήσει η Νέα Δημοκρατία μετά τις εξελίξεις. Δηλαδή. Δυστυχώς, Αντώνη, η φωνή σου ήταν απλώς ένας βόμβος. Μάλιστα, έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Θα επιδιώξουμε να το επιλύσουμε άμεσα, σύντομα. Περιμένουμε λοιπόν να τελειώσει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό των Εξωτερικών που γίνεται αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη στην κατοικία του Πρωθυπουργού. Προηγουμένως, μετά από κάποια κινητικότητα, θέσαμε το κανάλι σε συναγερμό, όπως και άλλοι συνάδελφοι βεβαίως, και μιλούσαμε με τον Γιάννη Αντίπα. Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε και την επικοινωνία μαζί του, να μας ακούει τι λέμε. Ενώ ο Τίτος Κοντόπουλος είναι εδώ κοντά μας, θα συνεχίσουμε εμείς να βλέπουμε εικόνα και να ρωτήσουμε τον Τίτο τον Κοντόπουλο εάν ο κύριος Παπανδρέου Τίτο προλαβαίνει να κάνει τον προεκλογικό αγώνα έτσι όπως τον έχει σχεδιάσει. Οι συνεργάτες του λένε, Αντώνη, και εμείς δεν έχουμε κάποιο λόγο να το αμφισβητήσουμε, ότι ο κύριος Παπανδρέου έχει σχεδιάσει προσεκτικά τον προεκλογικό αγώνα και το στίγμα που θέλει να δώσει για τη νέα τετραετία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία από τις φράσεις που λέγεται ότι θα πει τις αμέσως επόμενες ημέρες είναι πως είναι έτοιμος ο ίδιος το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας τετραετίας. Επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι οι λεπτομέρειες αυτής της παρέμβασης συζητήθηκαν ή συζητούνται για την ακρίβεια στην απόψινή συνάντηση. Έχει να, τουλάχιστον αυτό, να φέρουν πληροφορίες, επισημαίνω. Έχει να κάνει με την παρέμβαση του κυρίου Σημίτη. Ο κύριος Σημίτης, όπως οι συνεργάτες του μας λένε, θα έχει μια βαρισίματη παρέμβαση αύριο. Θα θέλει να δώσει το στίγμα της δικής του πρωτοβουλίας, ότι δεν ήταν μια πρωτοβουλία τυχαία, αλλά είχε ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό υπόβαθρο, στηρίζεται σε πολύ συγκεκριμένες απόψεις που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόσο για το πολιτικό σύστημα όσο για την ανανέωσή του, και θα κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση για το τι σημαίνει ανανέωση στο πολιτικό σύστημα, τι σημαίνει αυτή η χιλιοϊπωμένη φράση ότι κλείνει ο κύκλος της μεταπολίτευσης και ποιο είναι το μέλλον του πολιτικού σύστηματος. Δεν φαίνεται να είναι λάθος. Ο κύριος Παπανδρέου θα κάνει σε λίγο την εμφάνισή του. Δικαίως λοιπόν επιμείναμε στην εικόνα. Ο κύριος Παπανδρέου εξέρχεται της κατοικίας του Πρωθυπουργού. Έχετε δημιουργήσει ένα στάντ εκεί. Σας έταξε μία δήλωση, μας έταξε μία δήλωση. Υποθέτω ότι θα την κάνει τώρα σε λίγο, Γιάννη Αντίπα. Δεν ξέρω, μας ακούει. Μήπως έχουν πάλι πρόβλημα με τον Γιάννη τον Αντίπα. Αντώνη, να κάνω μια παρατήρηση τεχνικού χαρακτήρα. Νομίζω ότι είναι τέτοιες συνθήκες σε όλες τις ανάλογες μεταδόσεις που είναι πολύ δύσκολο πραγματικά οι συνάδελφοι να ακούν με ευκρίνεια το τι τους λένε από την επιστροφή. Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες και επίσης να θυμίσουμε ότι και πριν από 8 χρόνια όταν είχε γίνει διαδοχή, πραγματικά είχε γίνει και τότε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν.
Δεν να βλέπουμε, βγαίνουν. Δεν βλέπουμε. Δεν είναι αυτό που είδε, Τίτο. Όχι τον κύριο Παπανδρέου. Βλέπουμε πρόσωπα τη ασφάλεια του κύριου Παπανδρέου να βγαίνουν. Μάλιστα. Τα οποία γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ και έτσι είμαστε εξοικειωμένοι με τα πρόσωπά του. Μάλιστα. Με τον Γιάννη τον Αντίπα δεν έχουμε επικοινωνία αυτή την ώρα. Θα εξακολουθούμε να βλέπουμε εμείς την είσοδο της κατοικίας του Πρωθυπουργού. Και λέγαμε προηγουμένως, Τίτο, ότι... ...εύση τους πολλούς συναδέλφους, αλλά και τα εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που βλέπουν πλέον τώρα τον σε Γιώργο Παπανδρέου να εξέρχεται από αυτή την ιστορική συνάντηση. Το θέμα είναι, Γιώργο, ότι στην πραγματικότητα οι πολιτικές συνθήσεις θα προκύψουν αύριο. Δηλαδή, εδώ απλώς θα έχουμε μια δήλωση που θα αφορά στο κλίμα της συνάντησης. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει ήδη αποσαφηνίσει ότι δεν πρόκειται να προηγηθεί στις... Εάν οι πληροφορίες λένε ότι αύριο ο κύριος Σημίτης θα δηλώσει την παρέτηση, θα πει ότι θα δηλώσει την Πέμπτη στην Κεντρική Επιτροπή την παρέτησή του από πρόεδρος του κόμματος, προκειμένου να προχωρήσουν οι εξελίξεις. Να σας πω ότι ο κύριος Παπανδρέου, τώρα δεν ξέρω αν τον βλέπετε στο πλάνο, φτιάχνεται, βάζει... Γιώργο Παπανδρέου που χαιρετά και πάλι, η Βαγγέλη, είναι χαιρετάει χαρακτηριστικό. Χαιρετάει βεβαίως τους άντρες της ασφάλειας εδώ που βρίσκονται έναν έναν. Και ενίκους της πολυκατοικίας από ό,τι διακρίνουμε, είναι κάποιες κυρίες. Ναι, κάποιοι επισκέπτες εδώ για χρόνια πολλά. Συγκάτοικοι του κύριου Σημίτη. Και βεβαίως, να, έρχεται λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου. Αναμένοντας λοιπόν τις δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου. Βεβαίως, βεβαίως. Ρωτάνε. Δεν ακούω, δεν ακούω. Βλέπουμε τον κύριο Παπανδρέου, ετοιμάζεται. Διευθετεί ο κύριος Μπεγλίτης. Ακούστε με, ο υπουργός θα κάνει τη δήλωσή του. Μπορείτε να... Λίγη ησυχία, παιδιά. Λίγη ησυχία, λίγη ηρεμία. Ανταλλάξαμε απόψεις για τις πρωτοβουλίες των επόμενων ημερών που έχει αναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, μιλήσαμε πέρα από πολιτικά. Σε αυτές τις ιστορικές στιγμές είναι και πολύ ανθρώπινες στιγμές, στιγμές συγκίνησης και για μένα, πόσο μάλλον για τον Κώστα Σημίτη. Ακούμε από όλες τις γειτονιές και τις γωνιές της χώρας μας πρωτόγνωρα μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας για μια νέα πορεία ανανέωσης, για μια πορεία αλλαγών. Θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες και πιστεύω θα ανταποκριθούμε. Σας συμβούλεψε κάτι ο Πρωθυπουργός? Αυτά θα συζητήσουμε άλλες. Κάποιοι λένε ότι παίρνετε μεγάλο ρίσκο, κύριε Υπουργέ. Το πιστεύετε? Νομίζω ότι οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες, οι ελπίδες είναι πολύ μεγάλες. Θα έλεγα ξεπερνούν τα στενά όρια ενός κόμματος και αυτό με εκφράζει εμένα. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε εθνικά για τα μεγάλα θέματα που ο πολίτης έχει, πέρα από κομματικές προκαταλήψεις. Νομίζω η νέα γενιά αυτό θέλει, αυτή τη σύνθεση, αυτή την συνένεση, αυτή την συλλειτουργία, και είναι μια μεγάλη πρόκληση να δουλέψουμε όλοι μαζί για αυτή την Ελλάδα που θέλουμε. Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα όλες οι διαδικαστικές, όλα τα διαδικαστικά με κάποια υπομονή. Θα εκλεγείτε από τη βάση. Όλα τα διαδικαστικά αυτά θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, θα ενημερωθείτε, να μην πω εγώ σε αυτά. Επιτρέψτε να κάνω μια άλλη δήλωση που είναι όχι άμεση με τη συγκυρία την πολιτική. Είναι για τη Μαρία Ρεζάν, μια γυναίκα που έδωσα μια ίσως και πρώτη μου συνέντευξη στο ραδιόφωνο ως πολιτικός. Μια γυναίκα δημοσιογράφος που τίμησε όχι μόνο τη δημοσιογραφία αλλά και την δημοκρατία και τους πολιτικούς δημοκρατικούς θεσμούς. Τη χάσαμε και νομίζω όλοι μας τη θυμόμαστε σήμερα αυτή τη μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας συμβούλευσα, κύριε. Ακούσαμε τη δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών, Γιάννη Αντίπα. Βέβαια γίνεται. Λοιπόν, για προσδοκίες και ελπίδες δεν δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, δεν απάντησε μάλλον σε αρκετές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Μίλησε για την Μαρία Ρεζάν, τη δημοσιογράφο που έφυγε. Θα συζητήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Καμπουράκη και τον Βαγγέλη Γιακουμή, εάν μας ακούει ο Βαγγέλης Γιακουμής από την Πρωθυπουργική Κατοικία. Βαγγέλη,
Δημήτρη, τώρα μπήκε ο Κτρί. Ακούσαμε τι δήλωσε. Αναφέρθηκε και στις ανθρώπινες στιγμές που υπήρξαν στη δίωρη αυτή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ίδιο. Και είναι φυσικό αυτό, νομίζω, να υπήρξε και συγκίνηση στη δίωρη αυτή συνάντηση, καθώς όπως είπε ο κ. Παπανδρέου, είναι ιστορικές στιγμές. Διότι, Δημήτρη, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή το Πασόκ γυρίζει μια νέα σελίδα. Μάλιστα. Δημήτρη Καμπουράκη, το Πασόκ γυρίζει σελίδα. Ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε συγκινητικά, όπως είπε, γιατί δεν μπορεί να αποφεύγεται και η συγκίνηση σε αυτές τις ιστορικές, όπως χαρακτήρισε. Ναι, αλλά έδωσε το στίγμα, Δημήτρη. Έδωσε το στίγμα. Έδωσε το στίγμα. Πώς το εισέπραξες εσύ? Λοιπόν, είπε ιστορική στιγμή, ανθρώπινες στιγμές. Ναι. Εντάξει, κατανοητό. Ο κύριος Σιμίτης δεν είναι πια πρωθυπουργός. Είναι ένας άνθρωπος που φεύγει, συγκινείται, δακρύζει, αλλά πάει πια στο παρελθόν. Πρώτον. Δεύτερον, η πορεία είναι πορεία ανανέωσης και αλλαγών. Μάλιστα. Ούτε το κυβερνητικό έργο θα συνεχίσουμε, ούτε όσα καλά έχουμε κάνει, ούτε τίποτα. Καινούργια πράγματα. Ανανέωση, αλλαγές. Επίσης, οι προσδοκίες που υπάρχουν ξεπερνούν τα στενά όρια ενός κόμματος και να δουλέψουμε εθνικά πέρα από κομματικές προκαταλήψεις. Αυτό θέλει νέα γενιά. Λοιπόν, ο κ. Παπανδρέου. Καινούργια πράγματα, αφήνει τα παλιά πίσω, καλά κακά, εν πάση περιπτώσει θα μπορέσει να δρέψει ό,τι καλό υπάρχει. Τα άσχημα τα αφήνουμε στη γωνιά, πάμε για καινούργια και δεν πάμε σε πασοκικά όρια στενά, εμείς οι γνωστοί και οι συνηθισμένοι, εθνικά και πέρα από τα όρια του κόμματος. Αυτός νομίζω ότι είναι δύο-τρεις βασικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί. Δεν εκφράζω μόνο το στενό Πασόκ, εκφράζω παράταξη και κάνω εθνική πολιτική, πρώτον. Δεύτερον, ό,τι έγινε έγινε με το Σιμίτη, τον αποχαιρετήσαμε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε για αλλαγή και ανανέωση. Δεν είναι εύκολο να έχεις 20 χρόνια πίσω σου και να μιλάς για ανανέωση και αλλαγή. Αυτό το σύνδεμα μπορούσε να το υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία ή άλλα κόμμα. Την υπερφαλαγγίζει λοιπόν και κοιτάει στο μέλλον. Το παρελθόν, τέλος πάντων, ό,τι έγινε έγινε, καινούργιοι άνθρωποι είμαστε. Αυτό είναι περίπου, νομίζω, μια πρώτη στοιχειώδης αποκωδικοποίηση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σου, Δημήτρη, και την εκτίμηση που κάνεις, να περιμένουμε και αλλαγές προσώπων σε σημαντικές θέσεις. Από τον Γιώργο Παπανδρέου. Βεβαίως. Μα είναι προφανές αυτό. Είναι προφανές. Δεν μπορεί να πάει τώρα ως καινούριος πρόεδρος να σηματοδοτήσει τι. Εντάξει, θα μιλάει για ανανέωση και αλλαγή. Δεν μπορεί να πει ότι και οι πολιτικοί οι παλιότεροι. Θα αναγκάζεται να απαντά σε ερωτήσεις, σε δημοσιογράφους. Λοιπόν, πώς θα το σηματοδοτήσει? Το ερωτώ αυτό του, γιατί τα ψηφοδέλτια, εκτός από 40 θέσεις από ό,τι γνωρίζουμε, και το ψηφοδέλτιο επικρατείας, έχουν καθοριστεί στο Πασόκ. Εντάξει, τι έχουν μπορεί καθοριστεί να κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου? Έχει όμως τη δυνατότητα, με συγχωρείς, άμα αποφασίσει αυτός να φέρει μερικούς ανθρώπους από άλλους χώρους, δεν θα τους βάλει μέσα. Θα βρει έναν τρόπο. Θα τον εξουσιοδοτήσει το συνέδριο και η Κεντρική Επιτροπή να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, δεύτερον, έχει το ψηφοδέλτιο της επικρατείας που είναι του Προέδρου ούτως ή άλλως. Ναι. Τρίτον, δεν μπορεί να αλλάξει κυβέρνηση τώρα, διότι με το που θα γίνει το συνέδριο, αυτομάτως θα πάμε σε εκλογές. Μπορεί να αλλάξει το εκτελεστικό όμως. Να φέρει 3-4 καινούργιες φάτσες. Mm-hmm. Να πει, εγώ είμαι εδώ με το καινούργιο look. Πόσο μάλλον για τον Κώστα Σιμίτη. Ακούμε από όλες τις γειτονιές και τις γωνιές της χώρας μας πρωτόγνωρα μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας για μια νέα πορεία ανανέωσης, για μια πορεία αλλαγών. Θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες. Αυτά θα συζητήσουμε άλλες φορές. Κάποιοι λένε ότι παίρνετε μεγάλο ρίσκο, κύριε Υπουργέ. Το πιστεύετε? Νομίζω ότι οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες, οι ελπίδες είναι πολύ μεγάλες. Θα έλεγα ξεπερνούν τα στενά όρια ενός κόμματος και αυτό με εκφράζει εμένα. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε εθνικά για τα μεγάλα θέματα που ο πολίτης έχει, πέρα από κομματικές προκαταλήψεις. Νομίζω η νέα γενιά αυτό θέλει, αυτή τη σύνθεση, αυτή την συνένεση, αυτή την συλλειτουργία, και είναι μια μεγάλη πρόκληση να δουλέψουμε όλοι μαζί για αυτή την Ελλάδα που θέλουμε. Πότε κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα όλες οι διαδικαστικές, όλα τα διαδικαστικά με κάποια υπομονή. Θα εκλεγείτε από τη βάση? Όλα τα διαδικαστικά, από τη βάση θα εκλεγείτε? Όλα τα διαδικαστικά αυτά θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, θα ενημερωθείτε, να μην πω εγώ σε αυτά. Επιτρέψτε να κάνω μια άλλη δήλωση που είναι όχι άμεση με τη συγκυρία την πολιτική. Είναι για τη Μαρία Ρεζάν, μια γυναίκα που
έδωσα μία ίσως και πρώτη μου συνέντευξη στο ραδιόφωνο ως πολιτικός. Μία γυναίκα δημοσιογράφος που τίμησε όχι μόνο τη δημοσιογραφία αλλά και την δημοκρατία και τους πολιτικούς δημοκρατικούς θεσμούς. Τη χάσαμε και νομίζω όλοι μας τη θυμόμαστε σήμερα αυτή τη μέρα. Κύριε, θα συνδεθούμε και πάλι με τον Γιάννη τον Αντίπα και τον Τίτο τον Κοντόπουλο να ζητήσω το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα, Γιάννη Αντίπα, από τη δήλωση του Γεωργίου Παπανδρέου. Αντώνη, καλησπέρα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι κύριοι Σιμίτης και Παπανδρέου συμφώνησαν σε όλα. Είναι σαφές από τη δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών, από τη συναισθηματική φόρτιση που είχε στο βλέμμα του, ότι έχουν συμφωνήσει ακριβώς για τα επόμενα βήματα. Τα στοιχεία του ρεπορτάζ θα μας τα πούν αύριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εμείς μπορούμε να πούμε ότι ο κύριος Σιμίτης θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού μέχρι τις εκλογές. Ο Γιώργος Παπανδρέου θα αναλάβει να ηγηθεί του κόμματος, θα είναι υποψήφιος Πρωθυπουργός. Ο ίδιος θα πάει το ΠΑΣΟΚ σε καταστατικό συνέδριο, το οποίο θα αποφασιστεί αύριο από το Εκτελεστικό Γραφείο και μεθαύριο από την Κεντρική Επιτροπή. Θα αλλάξει το καταστατικό για τον τρόπο εκλογής του Προέδρου του κόμματος. Θα στηθούν κάλπες σε όλη τη χώρα, θα συμμετέχουν σε αυτές και όσοι πολίτες ενδιαφέρονται, όχι μόνο τα μέλη του κόμματος. Και στη συνέχεια ο κύριος Παπανδρέου θα ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ στην προεκλογική περίοδο και στην εκλογική αναμέτρηση. Εν τω μεταξύ, βέβαια, θα έχει αξιοποιήσει το χρόνο, ούτως ώστε να έρθει σε επαφή με τους πολίτες, που είναι η βασική του προτεραιότητα για όλη αυτή την περίοδο, αλλά και για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, δεδομένου ότι έτσι θα απαντήσει στην κριτική της Νέας Δημοκρατίας ότι υπάρχει απλά μία αλλαγή προσώπου. Δεν υπάρχει αλλαγή προσώπου, θα πει ο κ. Παπανδρέου. Υπάρχει συνέχεια και ανανέωση στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ, ούτως ώστε αυτό να προσαρμοστεί στα δεδομένα, στις απαιτήσεις της νέας εποχής και στις προσδοκίες των πολιτών. Τίτο Κοντόπουλο, ένα σχόλιο δικό σου, ο κ. Παπανδρέου είπε ότι υπάρχουν μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας. Ο κ. Παπανδρέου, νομίζω ότι βεβαίως το ρεπορτάζ που μας έδωσαν λίγο πριν τη συνάντηση στους συνεργάτες του, ότι δηλαδή θέλει να ανταποκριθεί, θα δηλώσει δηλαδή ότι είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις μεγάλες προσδοκίες και στις μεγάλες ελπίδες, όπως είπε, και μάλιστα να ανταποκριθεί σε μεγάλες προσδοκίες και ελπίδες που ξεπερνούν τα όρια της παράταξης, τα όρια ενός κόμματος, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο, όπως είπε, τον εκφράζει. Ο κ. Παπανδρέου έδωσε το στίγμα ότι ο ίδιος πλέον θέλει να δημιουργήσει και να δώσει αγώνα με όρους παράταξης και όχι με όρους στενά κομματικούς. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, το πρώτο πολιτικό μήνυμα από την απόψινή συνάντησή του, μετά την απόψινή συνάντησή του με τον κύριο Σιμίτη. Το δεύτερο πολύ σημαντικό, νομίζω, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι οι δύο αναφορές τους στις ανθρώπινες στιγμές, τόσο με τον κύριο Σιμίτη, όσο και για την δήλωσή του για τη Μαρία Ρεζάν, η οποία, όπως ο ίδιος επεσήμανε, ήταν εκείνη η οποία του πήρε την πρώτη συνέντευξη. Μάλιστα. Τίτο, σε ευχαριστώ και να καλησπερίσουμε τον Παύλο τον Τζίμα, είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Παύλο, οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν. Οι πολιτικές εξελίξεις έχουν μπει στον επιταχυντή, που λένε στα πειράματα της φυσικής, όταν οι επιστήμονες βάζουν τα νετρόνια και τα πρωτόνια και τρέχουν με ταχύτητες που αγγίζουν τα χέρια. Η κοινωνία δεν είναι έτοιμη για τέτοια επιτάχυνση. Όχι, νομίζω ότι ίσα ίσα υπάρχει από μακρά καταγραμμένη στις δημοσκοπήσεις μια απογοήτευση της κοινωνίας με τον πολιτικό κόσμο συνολικά. Μια δυστυχία και μια απαρέσκεια με τον πολιτικό κόσμο συνολικά, και νομίζω ότι οι γρήγορες εξελίξεις απαντούν εν μέρη. Θα δούμε αν απαντούν στα αλήθεια και επί της ουσίας. Πάντως, δοκιμάζουν να απαντήσουν σε ένα αίτημα παλιό, αίτημα ανανέωσης, αίτημα γοργής, αλλαγής, θα λέγα ρήξης με το παλιό πολιτικό σκηνικό. Το επεσήμανε και ο Τίτος Κοντόπουλος, είδε μια παραταξιακή λογική στις δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου, παρακομματική. Εγώ νομίζω ότι η πιο σημαντική του φράση είναι ότι οι εξελίξεις αυτές που τις χαρακτήρισε ιστορικές ξεπερνούν τα στενά όρια ενός κόμματος. Πράγμα το οποίο λέει συμφωνώ και πρέπει να δουλέψουμε εθνικά. Πρόκειται για μια σαφή δήλωση που δίνει τον τόνο της προεκλογικής καμπάνιας που θα κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Θα θελήσει να αγκαλιάσει μεγαλύτερα κοινωνικά στρώματα. Αν μέχρι τώρα ακούγαμε μια μεγάλη συζήτηση για το αν το ΠΑΣΟΚ θα αντιμετωπίσει με σκληρό ροκ ή με κάποιο άλλο χορό τη Νέα Δημοκρατία, αν είχαμε ετοιμαστεί για μια προεκλογική καμπάνια που θα ήταν μια σκληρή κομματική αντιπαράθεση, ο Γιώργος Παπανδρέου νομίζω δίνει άλλο τόνο. Δίνει τον τόνο που θα διαλέξει αυτός, θα μιλήσει για τα προβλήματα και όχι για τα κόμματα. Και θα προσπαθήσει να μιλήσει πιο εθνικά, νομίζω ταιριάζει και με το προφίλ που έχει οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ποιο πολιτικό κεφάλαιο παίρνει στα χέρια του και πώς αυτό θα το πολλαπλασιάσει κατά κάποιο τρόπο, εάν μου επιτρέπει στην έκφραση. Κοίταξε, καταρχήν θα μπορούσε να πει κανείς ο Θεός και η ψυχή του. Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσει κανείς πρώτον τι επίδραση έχει αυτή η αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Είναι φανερό ότι έχει ξαφνιάσει, έχει ευνηδιάσει. Ομολογώ ότι και εγώ ίδιος, όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι, ξαφνιαστήκαμε, ευνηδιαστήκαμε. Πέσαμε έξω στις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις μας. Δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη, ούτε εγώ, ούτε νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων. Πολύ περισσότερο το πολιτικό
προσωπικό. Νομίζω ότι και τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ εφηδιάστηκαν και εφηδιάστηκε και η αντιπολίτευση, παρότι το περίμενε και το συζητούσε το σενάριο, το ενδεχόμενο της αλλαγής. Όλοι νομίζω εφηδιάστηκαν. Ο εφηδιασμός πέτυχε. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε τι ο εφηδιασμός θα αποδώσει. Αυτό ακριβώς. Φτάνει το πολιτικό ρεύμα, εάν και σε ποιο βαθμό θα δημιουργηθεί για να κερδίσει κάποιο τις εκλογές. Αυτό δεν θα το ξέρουμε πριν περάσει πολύ καιρό. Δηλαδή πριν φτάσουμε στα τέλη Ιανουαρίου και έχουμε στα χέρια μας τις πρώτες δημοσκοπήσεις πάνω σε ένα σχετικά κατασταλαγμένο πολιτικό σκηνικό. Αύριο θα έχουμε μια πρώτη μέτρηση εδώ στην ΕΤ. Θα έχουμε μια πρώτη δημοσκόπηση. Μια δημοσκόπηση η οποία θα αρχίσει να διεξάγεται με το που θα τελειώσει το μεσημεριανό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Και μέχρι το βράδυ, μέχρι το δελτίο των 9, θα έχουμε μια ένδειξη της αντίδρασης της κοινής γνώμης στην κίνηση αυτή, στη δραματική αυτή αλλαγή σκητάλη στο Πασόκ. Θα σου ζητούσαμε δύο λόγια, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, Γιώργου Παπανδρέου και Κώστα Καραμαλή, γιατί και επικοινωνιακά, γιατί η εικόνα μετράει, φαίνεται ότι εκεί πάει η πολιτική ιστορία από εδώ και πέρα. Η αλήθεια είναι ναι. Νομίζω ότι η εικόνα, η τηλεόραση στην πραγματικότητα, τα μίντια είναι πια η κεντρική σκηνή στην οποία διεξάγεται το πολιτικό τηλεοπτική δράμα. Διαχείριση της πολιτικής. Δεν είναι απολιτικό αυτό. Αυτό είναι πολιτικό. Είναι βαθιά πολιτικό. Ναι. Είναι η σκηνή της πολιτικής είναι τα μίντια. Ο καθένας έχει τα πλεονεκτήματά του. Νομίζω ότι θα πω κάτι που ίσως ακουστεί παράδοξο. Νομίζω ότι η αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως θα απελευθερώσει και τα αληθινά πλεονεκτήματα του Κώστα Καραμαλή. Θα υποχρεωθεί δηλαδή ο Κώστας Καραμαλής ή θα βρεθεί να δείξει ποιος είναι. Έτσι, ναι, να δείξει ποιος τα αλήθεια είναι. Έχω την εντύπωση από όσο τον παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια από βουλευτή ότι ο Κώστας Καραμαλής έχει επικοινωνιακά πλεονεκτήματα τα οποία δεν έχει αξιοποιήσει μέχρι τώρα. Ο Γιώργος Παπανδρέου θα του δώσει τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσει. Έχω την ελπίδα, την αμυδρή ελπίδα, ότι θα ζήσουμε μια πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι περιμέναμε εκλογική περίοδο. Και σε επίπεδο προσώπων, σε επίπεδο ηγετικών προσώπων, Παπανδρέου Καραμαλής, αλλά και σε επίπεδο πολιτικού λόγου. Δηλαδή η συζήτηση θα ξεφύγει από αυτό που περιμέναμε. Εγώ προσωπικά με μεγάλη πλήξη. Κουραστήκατε, είστε διεφθαρμένοι, φύγετε. Δεν έχετε πρόγραμμα, είσαστε αδοκίμαστοι. Μια σχεδόν συνθηματολογία ποδοσφαιρικού γηπέδου, ας πούμε, εντός εκτάλλη την ομάδα. Θα γίνει μια συζήτηση, ελπίζω, επί των προβλημάτων, επί των προγραμμάτων, επί των ιδεών που έχει το κάθε κόμμα να προτείνει. Φαντάζομαι, ελπίζω ότι θα ζήσουμε μια ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο. Πότε, αν μου επιτρέπει την έκφραση και πάλι, μπορεί άμεσα να συνέλθει από αυτόν τον εκλογικό εφηνιδιασμό η Νέα Δημοκρατία? Γιατί προφανώς υπήρξε εφηνιδιασμός, παρά το γεγονός ότι το συζητούσαν. Βεβαίως υπήρξε εφηνιδιασμός. Δεν το κρύβουν και οι ίδιοι ότι εφηνιδιάστηκαν. Και δεν κρύβουν επίσης ότι τους υποχρεώνει να ξανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους, να ξαναδούν τον τρόπο με τον οποίο θα πάνε σε εκλογές. Φαντάζομαι ότι πολύ γρήγορα θα έχουν την αντίδρασή τους. Είναι ζήτημα ορών. Δηλαδή, ήδη φαντάζομαι αύριο θα έχουμε τις πρώτες δηλώσεις του Κώστας Καραμαλής και έχει γίνει νομίζω και των άλλων κομμάτων αμέσως μετά τον Πρωθυπουργό και αυτοί θα κάνουν τις δικές τους δηλώσεις, θα δώσουν το στίγμα τους. Μάλιστα. Ο Γιάννης Αντύπας έχει μια είδηση ακόμη να μας πει. Γιάννη. Αντώνη, ο κύριος Σιτήρης πριν από λίγο ανέβηκε στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Θα τον περιμένουμε να δούμε αν έχει και ο ίδιος να κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Αν και από ό,τι μας είπαν συνεργάτες του Υπουργού Τύπου, ο λόγος της επίσκεψής του εδώ είναι για να οργανωθεί το επικοινωνιακό κομμάτι των αυριανών ανακοινώσεων. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα παραμείνουμε εδώ πέρα, έξω από την πολυκατοικία που διαμένει ο Πρωθυπουργός και θα περιμένουμε μήπως ο κύριος Κιτήρης έρθει να μας κάνει κάποιες παραπάνω ανακοινώσεις. Μάλιστα. Παύλο. Μένει τώρα πια να μάθουμε αύριο τα τεχνικά, θα έλεγα, δηλαδή τον ακριβή χρόνο των εκλογών. Η ημερομηνία είναι 7 ή 14 Μαρτίου και δεν φαντάζομαι ότι θα έχουμε έκπληξη ως προς αυτό. Το δεύτερο ερώτημα είναι ο ακριβής τρόπος εκλογής του κ. Παπανδρέου, καταστατικά. Αυτό θα συζητηθεί αύριο στο Εκτελεστικό Γραφείο και μεθαύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Ο ίδιος θα επιθυμούσε να εκλεγεί με νέες διαδικασίες, από την διευρυμένη μάλιστα βάση του ΠΑΣΟΚ. Και το τρίτο είναι να δούμε το ακριβές στίγμα και τη μορφή. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι ο κ. Παπανδρέου θα χρησιμοποιήσει και μια νέα μορφή προεκλογικού αγώνα. Θα αποφύγει δηλαδή τις παραδοσιακές μεγάλες συγκεντρώσεις, τον αποάμβονος λόγο, θα προσπαθήσει να κάνει ένα πιο σύγχρονο εκλογικό αγώνα, πηγαίνοντας σε μικρές συγκεντρώσεις, σε τόπους κατοικίας, εργασίας, σπουδών κτλ. Θέλω μια αποτίμηση των χειρισμών του Κώστα Σιμίτη σε όλη αυτή την ιστορία. Θα πρέπει να χρόνια το πολιτικό ρεπορτάζ και θα γνωρίζεις και πρόσωπο. Θα πρέπει να τον ακούσουμε αύριο. Θα πρέπει να ακούσουμε αύριο τον ίδιο να εξηγεί το πλαίσιο της πρωτοβουλίας του. Αυτό που περιμένω να ακούσω εγώ προσωπικά είναι το πώς και γιατί πώς φαντάζεται την ανανέωση της πολιτικής ζωής και πώς έφτασε ο ίδιος στην απόφαση την προσωπική να γίνει
ο πρώτος έχει προσωπικό κόστος της Ελλάδας. Δεν νομίζω, νομίζω ότι ο Κώστας Σιμίτης με την κίνηση αυτή ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει και πρέπει να το έχει ξεκαθαρίσει εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και πολλούς μήνες πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει την κίνηση αυτή. Πρώτον, και δεύτερον, πρέπει να είναι απολύτως ήσυχος με την συνείδησή του για την κίνηση αυτή. Πρέπει να είναι αρκετά ανακουφισμένος και πρέπει να είναι αρκετά βέβαιος ότι κερδίζει μια θέση στην ιστορία και μόνο και μόνο με την κίνηση αυτή. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός εν ενεργεία στην ιστορία της Ελλάδας, ο οποίος χωρίς να πιέζεται από κανένα και χωρίς να έχει κανένας είδους εσωκομματικό πρόβλημα που να τον ρίχνει, να τον υποχρεώνει, θέλω να πω, να φύγει, επιλέγει ο ίδιος να δώσει, να κινήσει τη διαδικασία της διαδοχής με τρόπο ομαλό και χωρίς κρίσεις. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Αυτό από μόνο του έχει την αξία. Είναι μια πρωτότυπη διαδικασία. Έχει τα προβλήματά της φυσικά, αλλά είναι μια πρωτότυπη διαδικασία. Να ακούσουμε τη δήλωση του Θοδωρή Ρουσόπουλου από τη Ριγίλης, με ειδοποιούν. Δεν μπορεί να καταγραφεί στην ιστορία παρά μόνο ως ένα ακόμη σημείο προς την ήττα του Πασόκ. Το Πασόκ θα ιτηθεί όχι γιατί του έλειπε ένα άλλο περιτύλιγμα, αλλά γιατί απέτυχε να δώσει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του τόπου. Οι νέοι θέλουν ελπίδα και προοπτική. Οι άνεργοι ζητούν δουλειά. Οι γυναίκες ίσες ευκαιρίες και στήριξη. Οι συνταξιούχοι σεβασμό και αναγνώριση από την πολιτεία και ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι εκείνοι που τους τα στέρισαν όλα αυτά τα χρόνια. Οι Έλληνες θέλουν να αποκτήσουν ξανά την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική και στους πολιτικούς. Αυτό μπορεί να το εγγυηθεί μόνο μια νέα διακυβέρνηση, μόνον η Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Κύριε Στάνης, αφήσω ο κ. Ζωστόπουλος. Είναι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Μιλήστε για τα πραγματικά προβλήματα και όχι για την αλλαγή των προσώπων. Το βρίσκω ενδιαφέρον. Νομίζω επιβεβαιώνει τη δικιά μου προσωπική προσδοκία ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα πολιτική αντιπαράθεση με συζήτηση επί της ουσίας και όχι. Συνεχίζει πίσω μέχρι από επικοινωνιακά τρίκ για να κρύψουν τα πραγματικά προβλήματα του τόπου. Ευχαριστώ. Η επίρρωση όλων αυτών των οποίων εσείς ναι, μένει να μάθουμε τον ακριβή χρόνο των εκλογών στην πραγματικότητα και τον ακριβή τρόπο εκλογής του κυρίου Παπανδρέου στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Μπαίνουμε σε μια γενιά νέων πολιτικών στην ουσία. Αν μπαίνουμε, ήθελα να σε ρωτήσω, σε μια μορφή νέας πολιτικής. Νομίζω υποχρεωτικά. Νομίζω ότι θα είναι αλλιώτικη αυτή η προεκλογική καμπάνια. Από κάθε άποψη θα είναι αλλιώτικη. Και ταιριάζει στα πρόσωπα τα συγκεκριμένα, γιατί και οι δύο φέρνουν ένα βαρύ όνομα. Ένα όνομα που μας γυρίζει πίσω στη δεκαετία του 50 στην πραγματικότητα, από που ξεκινούν αυτές οι δύο πολιτικές δυναστείες. Ιδίως η δυναστεία Παπανδρέου αρχίζει ακόμη πιο πριν, προπολεμικά. Αλλά και οι δύο είναι φορείς ενός. Είναι μάλλον παιδιά μιας νέας πολιτικής εποχής. Είναι η πρώτη φορά που οι ηγέτες των δύο μεγάλων κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία δεν ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό της μεταπολίτευσης. Το 1974 δεν ήταν μέρος του πολιτικού προσωπικού, μέρος του πολιτικού σκηνικού. Θα σας κάνω την ερώτηση. Πολιτικό πρικό έχουν επί της ουσίας? Παίρνουν δύο έτοιμα κόμματα δηλαδή και αναμετρώνται οι ίδιοι? Δεν είμαι σίγουρος ότι ούτε για τον ένα ή για τον άλλον τα κόμματά τους είναι το πλεονέκτημά τους. Ενδεχομένως να είναι και το μειονέκτημά τους. Αλλά και αυτό θα φανεί στην πράξη στις εκλογές. Παύλα Τσούμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φώτα. Θα τα πούμε και αύριο. Και βεβαίως το βράδυ στην εκπομπή που θα έχεις και στην δημοσιογραφία. Και στις ειδήσεις. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει αύριο η κοινή γνώμη, όταν για πρώτη φορά δεν θα έχει δημοσιογραφικές πληροφορίες, αλλά την επίσημη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό της πρωτοβουλίας του και των λεπτομεριών της. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Το μεσημέρι, ο κύριος Σιμίτης είχε συνεργασία στο σπίτι του με τον γραμματέα του Πασόκ Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον υφυπουργό τύπου Τηλέμαχο Χιτήρη. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός, κατά την τελετή των Θεοφανίων στον Πειραιά, είχε τονίσει πως το 2004 θα είναι μια σημαντική χρονιά για τη χώρα, ενώ ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε το νέο έτος ως χρονιά ευθύνης. Εξετάσαμε με τον πρόεδρο τις εξελίξεις των επόμενων ημερών. Τι πρόκειται να γίνει αύριο και τι πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά θα τα μάθετε στην ώρα τους. Συζητήσατε το θέμα των εκλογών, πότε θα γίνει η ημερομηνία διεξαγωγής? Μάρτι ή Φλεβάρι. Όταν σας λέω ότι εξετάσαμε όλες τις εξελίξεις. Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Εξετάσαμε όλες τις εξελίξεις. Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Άρα και εκλογές. Πότε θα γίνουν εκλογές? Θα τα μάθετε όλα στην ώρα τους. Στη Νέα Δημοκρατία σχεδιάζουν την τακτική τους με βάση τα νέα δεδομένα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις δηλώσεις του εξερχόμενος από το Δημαρχείο του Πειραιά. Στο Πασόκ και θα έλεγα αρκετά σημαντικής νίκης στις επόμενες εκλογές. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα στελέχη του Πασόκ μετά τον αγιασμό των υδάτων ήπιαν ούζο και αντάλλαξαν απόψεις για τις πολιτικές εξελίξεις, εκφράζοντας την άποψη ότι το Πασόκ θα κερδίσει τις εκλογές.
Ενδιαφέρον, δεν ανεβάζει τον πύχη και το Πασόκ κερδίζει. Ας κάνουν εκλογές μέσα στο Φεβρουάριο και την απάντηση θα την πάρουν από τον ελληνικό λαό. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί. Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούμε για μια ακόμη φορά στις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Πρόκειται για μια αλλαγή προσώπων και όχι για αλλαγή πολιτικής που να υπηρετεί την Ελλάδα. Το Παπανδρέου είναι βαρύ ιστορικό όνομα. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με εμάς. Επιχειρήσουμε να πείσουμε τον Έλληνα πολίτη ότι αξίζει να συνεχίσουμε για να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα. Την Τετάρτη το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του μετά την κοινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γραφείου. Πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν οι αποδοκιμασίες. Πέμπτη βράδυ. Η φάκελη του Αλέξη Παπαδόπουλου. Πρέπει να τραπούν και οι υπεύθυνοι, οι επινοητές αυτών των πράξεων που γίνανε σήμερα εδώ πέρα. Νομίζω ότι τα επεισόδια αυτά ήταν στημένα και είναι καταδικαστέα από κάθε άποψη και απαράδεκτα. Να αποδοκιμάσουν με την ψήφο τους και όχι φραστικά την κυβέρνηση, κάλεσε τον κόσμο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Πέτρος Μαντούβαλος. Την αποδοκιμασία του κανείς μπορεί να την δείξει και να την αποτυπώσει σαφέστατα στην κάλπη. Αυτό θα γίνει. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη, το χτέρω βεβαίως. Μάλιστα. Αυτά σημαίνω στο Κάστρι αυτή την ώρα. Χρόνια. Επαναλαμβάνω το προηγούμενο του 1996. Δεν καταλαβαίνω με τι επιχείρημα το λέτε. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε πολύ περισσότερους. Έχει αλλάξει, αν δεν κάνω λάθος, πέντε. Όχι μόνο, δεν άλλαξε μόνο. Ακούστε να δείτε, δεν άλλαξε μόνο. Θα θυμάται πάρα πολύ καλά ο αγαπητός φίλος ο Σταύρος ο Δήμας. Όταν το 80 το Μάη παραιτήθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην διαδοχή που συμμετείχε ο Εύερτ και ο Γιώργιος Ράλης. Τα πράγματα δεν ήταν ανώδυνα. Την επομένη της εκλογής του κυρίου Ράλη, σχεδόν ο Αβέροφ παρατήθηκε, κατήγγειλε, έκανε, έδειξε κτλ. Ο αείμνεστος, μεγάλος πολιτικός. Όταν στη συνέχεια ανέλαβε αρχηγός της αντιπολίτευσης, όταν έγινε αρχηγός της αντιπολίτευσης ο Ράλης, παρετήθηκε αμέσως, έγιναν διαδικασίες, έβγαλε και ένα βιβλίο έτσι, και κατήγγειλε ας πούμε, το τι έγινε και όλη αυτή την κατάσταση, την άσχημη που δημιουργήθηκε στην Δημοκρατία και συνέχισαν άλλοι τρεις ηγέτες. Εμείς δεν είχαμε αυτή την τραυματική εμπειρία. Την είχαμε κατά κάποιο τρόπο το 1996, που όμως κρατήθηκε όχι στα όρια της ευπρέπειας, μιας ανατορεότητας. Σήμερα είναι πραγματικά μια εναλλαγή την οποία η Ελλάδα. Αν θέλετε, αυτός ο τρόπος οδηγεί την Ελλάδα να λέει ναι, έχω έναν πολιτικό πολιτισμό, όπως τουλάχιστον το συγκεκριμένο κόμμα μου το επιβεβαιώνει, που είναι, αν θέλετε, απλώς αξονικός. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πάντως, κύριε Τσίμα, δεν πήρα την απάντηση ποιοι είναι τις παλιάς γενεάς που θα χαιρετήσουν τον Κέσσαρα. Θα δούμε. Επ' ευκαιρία, τι θα γίνει με αυτή τη συζήτηση που γίνεται και στη Νέα Δημοκρατία για την παλαιά γενεά, για τους αυτούς που λίγο άκοψα ονομάζονται βαρόνους και να φύγουν ή δεν θα φύγουν, αν πάρετε τις εκλογές θα είναι στην κυβέρνηση, δεν θα είναι. Δεν σας αφορά, είναι η μεγαλύτερη από εσάς. Καταρχήν, ο Κώστας Καραμαλής έχει διατυπώσει την άποψή του ότι θέλει το συνδυασμό της εμπειρίας και τη σοφία την οποία έχουν τα παλαιότερα στελέχη με τον ενθουσιασμό της γνώσης και τη φρεσκάδα των νεωτέρων στελεχών. Και αυτό νομίζω θα το κάνει και στην κυβέρνηση της 8ης Μαρτίου που θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σώθηκε η κλεψίδρα μας, με ειδοποιούν. Γιώργο Καρελιά, μια κουβέντα τελευταία. Τα είπαμε όλα νομίζω, Αντώνη. Το Πασόκ είναι 7 ψυχο δηλαδή. Θα φανεί στις 8 Μαρτίου, μάλλον σε 7 το βράδυ. Το 7 ψυχο είναι ένα καλό γκολ που λένε οι Παναθηναϊκοί στους Ολυμπιακούς, Αντώνια. Ναι. Ποδοσφαιροποίησες πάλι το θέμα. Ο Παύλος το είπε καλά στο τέλος. 7 Μαρτίου οι εκλογές, πάλι κάποιοι Ολυμπιακοί θα στενοχωρηθούν για την ημερομηνία. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και τα φώτα σας. Καλό μεσημέρι. Παύλο, μάθαμε την ημερομηνία των εκλογών. Τα μάθαμε όλα στην πραγματικότητα, τα τεχνικά, τα διαδικαστικά. Μένει να μάθουμε αν θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη ότι αυτό οδηγεί σε μια νέου τύπου προεκλογική εκστρατεία, πολύ πιο ήπια, πολύ πιο αντιπολιτική από ό,τι φαινόταν ότι θα έχουμε. Και φυσικά μένει να διαπιστώσουμε πώς αυτό θα το εισπράξει η κοινή γνώμη, πώς η κοινή γνώμη ως εκλογικό σώμα θα αποτυπώσει, θα σταθμίσει και θα εκτιμήσει αυτό που έγινε σήμερα, την μεγάλη αλλαγή. Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία την πήρε το ΠΑΣΟΚ που δεν την είχε.
ανέλαβε την πρωτοβουλία. Έχει την μπάλα στα πόδια, όπως τα έλεγες. Πήρε την μπάλα, ναι, πήρε την μπάλα. Να δούμε πού θα πασάρει τώρα. Έχει πια την επίθεση αυτό. Αυτό δεν προεξοφλεί τίποτα βέβαια για τη συνέχεια. Είναι όμως η ψύχρεμη αποτίμηση της στιγμής. Λοιπόν, η πρωτοβουλία ήταν του Σιμίτη. Σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Είχατε την υπομονή. Θα τα ξαναπούμε αργότερα.